Και μιας και ξεκινήσαμε λίγο την κουβέντα για θεματικό τουρισμό, σε πολλές περιοχές της Κρήτης, αν όχι στις περισσότερες, θα πάμε Δυτική Κρήτη, έχει ξεκινήσει μια συζήτηση αναφορικά με τον απολογισμό της τουριστικής περίοδου. Το ξεκινήσαμε και κάνουμε αναφορές από τη Δευτέρα που ξεκίνησε η εκπομπή. Θα πάμε Δυτική Κρήτη και θα πάμε στον Πλατανιά. Πάμε να συναντήσουμε τον Δήμαρχο, τον κύριο Γιάννη Μαλανδράκη. Δήμαρχε, την καλησπέρα μας. Όπου θα αναφερθούμε βέβαια στην πορεία της τουριστικής κίνησης από τη μία και στον απολογισμό που ήδη ξεκινά. Αν και υπάρχουν κρατήσεις, θα υπάρξουν τουριστικές ροές και κατά τη διάρκεια του Οκτώβρη. Δήμαρχε, πώς είστε, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα κατά Δήμο Πλατανιά. Καλησπέρα και στους θεατές σας. Αυτό που είπα στον πρόλογό μου, ξεκινάει σιγά σιγά ένας πρόχειρος απολογισμός της τουριστικής κίνησης. Το πρόσημο στο Δήμο σας, ποιο είναι? Πρόσωπο είναι σίγουρα θετικό. Μιλάμε για μια περίπτωση που έχει σημάσει τέτοιο. Για τον απολογισμό έχουμε ακόμα περισσότερο ένα ευχαριστώ, γιατί υπάρχουν πολλές παρουσίες και κρατήσεις για τον Οκτώβριο και μιλάμε σχεδόν για τον Οκτώβριο. Είναι μια περίπτωση η οποία είναι καλύτερη από την περίοδο που μπορώ να πω σε ό,τι αφορά τον αριθμό των επισκεπτών. Σε ό,τι αφορά το οικονομικό αποτέλεσμα, όντως είναι κάτι το οποίο θα γίνει τη διαδρομή και στην πορεία. Ακριβώς. Ξέρετε, γιατί αφήξεις και κόσμο έχουμε και είχαμε και θα έχουμε και τον Οκτώβριο. Ωστόσο, βέβαια, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε και να βγάλουμε από την ατζέντα και τη συζήτηση τις ανατιμήσεις, τις αυξήσεις, τα έξοδα επιχειρηματιών. Κοιτάξτε, το θέμα της ενέργειας και τα πώς ήταν προβλήματα όλα τα συμβόλαια που γίνανε, όπως και τα συμβόλαια γίνονται στο γενέστο το χρόνο, και ποιο ανεβάζει το κόστος ό,τι αφορά τα υπηρεσιών για τους οπότε επικοινωνικά και επαγγελματικά. Υπήρχαν όπως είδατε και προβλήματα πάρα πολλά και σε προσωπικό. Είχαν ξενοδοχεία τα οποία δεν είχαν την πλήρη έχωσή του, αλλά θέματα σε ό,τι αφορά του ανθρώπου που απασχολούν. Θεωρώ ότι τελικά αυτή όχι μόνο με θετικό πρόσωπο να κλείσει και σε ό,τι αφορά την επισκεψιότητα με πολύ μεγαλύτερο αριθμό σε σχέση με το προσδοκόμενο ύπο. Είναι μια πάρα πολύ καλή υποθήκη για την επόμενη τουριστική περίοδο και βέβαια είναι και ανοιχτή μια μεγάλη συζήτηση, ειδικά στα Χανιά, σε σχέση με το αεροδρόμιο των Χανίων, σε σχέση με τις εταιρείες, είτε low cost είτε τις τακτικές, για να ενισχυθούν τα άκρα της τουριστικής περίοδου. Και όταν μιλάμε για άκρα, δεν εννοώ μονάχα τον Οκτώβριο, μιλάμε και για Νοέμβριο και για Μάρτιο-Απρίλιο. Είναι μια ανοιχτή ατζέντα. Προφανώς εμπλέκεται το Υπουργείο Τουρισμού, το γνωρίζετε, σε σχέση με τον παραχωρησιούχο του αεροδρομίου των Χανίων. Και σε σχέση φυσικά και με εταιρείες low cost, οι οποίες θέλουν να κλείσουν συμβόλαια για μια μεγάλη περίοδο της τάξης της τετραετίας, πενταετίας. Όλα αυτά δημιουργούν μια πολύ θετική προσδοκία για το επόμενο διάστημα, μιλάω για τη νέα τουριστική περίοδο, αλλά για την τρέχουσα θεωρώ ότι το οικονομικό που προστάτει αποτέλεσμα, δηλαδή τα που δαπάνησαν οι εταιρείες μας, ίσως να μην είναι τόσο με το οικονομικό αποτέλεσμα το 19, αλλά μια επιφύλαξη της περίοδος με τα νούμερα, αλλά σε κάθε ένα δυναμικό comeback. Μάλιστα. Δήμαρχε, κάναμε ένα πρώτο σχόλιο. Θα έχουμε τη δυνατότητα και το επόμενο διάστημα να πούμε περισσότερα. Ο τουρισμός τρέχει, τα έσοδα τα έχουμε, τα είχαμε ανάγκη και μένει βέβαια το τελικό πρόσημο, κυρίως το μέτωπο των εσόδων. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Και το πιο σημαντικό, επιτρέψτε ότι ναι. Ο προορισμός μας επανατοποθετεί το τουριστικό χάρτη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό, Δήμαρχε. Βέβαια. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Και εμείς, καλό Σαββατοκύριακο. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.